Σοκ προκαλούν τα στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Νοσοκομιακά απόβλητα καταλήγουν στο χυτά φυλής αντί στον αποτεφρωτήρα που λειτουργεί στα λιώσια. Ενώ απόβλητα μολυσματικού χαρακτήρα αναμειγνύονται με τα αστικά απορρίμματα και καταλήγουν στο χυτά χωρίς επεξεργασία, σύμφωνα πάντα με το πόρισμα των ελεκτών δημόσιας διοίκησης. Σύριγγες, φιάλες με αίμα, ακόμα και ανθρώπινοι ιστοί, καταλήγουν σε ανεξέλεγκτες χωματερές στην Αττική και στο Χιτάνο Λιωσίων, χωρίς καμία επεξεργασία. Τα στοιχεία σοκ για τη δημόσια υγεία εξετάζονται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Μας ήρθε συγκεκριμένη καταγγελία από το φορέα διαχείρισης του αποτεφρωτήρα για έναν αριθμό απορριμματοφόρων που σε δειγματοληπτικό έλεγχο βρέθηκαν να μεταφέρουν από νοσοκομιακές μονάδες αστικά απόβλητα αναμειγμένα με ιατρικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία των επιθεωρητών περιβάλλοντος, καθημερινά παράγονται 40 τόνοι νοσοκομιακών αποβλήτων. Από αυτά, το 15% είναι αμυγός μολυσματικού χαρακτήρα και πρέπει να αποστηρώνονται επί τόπου, ενώ τα υπόλοιπα θα πρέπει να κατευθύνονται στον αποτεφρωτήρα που λειτουργεί στον Χιτάνο Λιωσίων. Καθημερινά μόνο 10 τόνοι νοσοκομιακών αποβλήτων μεταφέρονται σε ειδικό κλίβανο στα Άνω Λιώσια, την ώρα που ο αποτεφρωτήρας έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται περισσότερους από 40 τόνους. Σύμφωνα με καταγγελίες, μολυσματικό υλικό εναποτίθεται ακόμα και σε κοινούς κάδους. Διερευνούμε τις καταγγελίες και του φορέα διαχείρισης και προγραμματίζουμε ελέγχους με μεικτά κλιμάκια τις αμέσως επόμενες μέρες. Προτιθέμεθα να ζητήσουμε από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης να διαθέσει ίσως κάποιον επιθεωρητή. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων μολύνει τον υδροφορορίζοντα και απειλεί τη δημόσια υγεία. Στο πόρισμα που δημοσιεύει η εφημερίδα Τα Νέα, οι ελεγκτές δημόσιας διοίκησης ζητούν να ασκηθούν πειθαρχικές διώξεις κατά υπαλλήλων του ΕΣΔΚΝΑ, που είναι ο φορέας διαχείρισης του Χιτάνο Λιωσίων.